ευλογητός σου Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάσσεται τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και ίεσαι τας ασθενείας ημών, ένε κλείν το ονοματός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου. Ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερα. Και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήνει μεν τους οφειλέτες ημών. Και μη είσαι εν της ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Ότι σου εις την βασιλεία και δύναμις και η δόξα, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, μην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων, βασπίχας των δούλων σου σώπεραν άπαυσον, φυλάσσον αυτάς εις την μακαρίαν ζωήν την παρασή φιλάνθρωπε. Εις την κατάπαυσιν σου Κύριε, όπου πάντες οι Άγιοι σου αναπαύονται, αναπαύσον και τα ψυχάς των δούλων σου, ότι μόνος υπάρχει σαν θάνατος. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, Συ ο Θεός ημών ο καταβάσης άδειν, και τα σωδήνας λύσας των πεπαιδημένων, αυτός και τα ψυχάς των δούλων σου, σώτερα να παυσόν. Δεν είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Ημών η αγνή και αγάντος παρθένος, η Θεόν αφράστος κύσσασα, πρέπευε του ελεηθήνε. Και σωθήνε τα ψυχάς των δούλων σου. Ελέησον ημάς ο Θεός κατά μεγαλέως, ο Θεόμεθα σου επάκουσον και ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Έχει Θεόμεθα υπέρνα πάψεως των ψυχών των κειμένων δούλων του Θεού, πάντοτε θεσόντου, κατά τη μάχη της φλωρήμης και υπέρ του συγχωρηθήν αυτής. Πάμπλην έλλειμμα ακούστε και ακούσιον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός θα έχει τα ψυχάς αυτών, εν τα ειδίκαιοι αναπαύονται, τελέγει Θεού την βασιλεία των ουρανών και άφησε των αυτών αμαρτιών, παραχωστώ το θανάτου βασιλεί και το ημών επισώμεθα. Παράσκου Κύριε. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο τον θάνατον καταπατήσας, ο δε διάβολον καταργήσας και ζωήν τον κόσμο σου δωρισάμενος, αυτός Κύριε ανάπαυσον τας ψυχάς πάντων των θεσόντων κατά την μάχην της φλωρίνης, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, εν θα απέδρα οδύνη λύπη και στεναγμός. Πάν αμάρτημα το παραθόν πραθέν εν λόγω, έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον, ότι ούκ έστην άνθρωπος ο ζήσεται και ούκ αμαρτήσει, σιγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη εις τον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάσταση, η ζωή και η ανάπαυση πάντων των προκεκοιμημένων δούλων σου, των πεσόντων κατά την μάχην της φλωρίνης, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγείο και αγαθό και ζωοποιό σου Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον Κύριε, δόξα σοι. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχων ως αθάνατος βασιλεύς και αναστάσεν εκ νεκρών Χριστός σου αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες εις Παναχράντου και Παναμού μου Αγίας αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, των Αγίων ενδόξων προπατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και Ελικαίου Φίλου του Χριστού Λαζάρου του Τετραημέρου και τα ψυχάς των πεσόντων κατά τη μάχην της Φλωρίνης αδερφών τιμών εν σκηνές δικαίων τάξη, εν κόλπης Αβραάμ αναπαύσε, με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, αυτούς συγχωρήσε, ημάς ελεήσε, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Αιωνία ημενή. Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Λοιπόν, του Αγίου Δεσπότου ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Προσκλητήριο πεσόντων. Αντισυνταγματάρχης Κιαδόπουλος Περικλής, ταγματάρχης Φιλιππάκος Κυριάκος, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Λογαγή, Θόμου Κωνσταντίνος, Μπουρδακής Σταύρος, Καψοκαβάδης Γεώργιος, Κατοίκιας Νικόλαος, Κοζάρης Ευάγγελος, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Υπολογαγή, Ζυγωμάνης Περικλής, Ιωαννίδης Ξενοφών, Ζαφυρόπουλος Λεωνίδας, Παπαδάκης Γεώργιος, Παναγιώτου Ιωάννης, Παπα Κωνσταντίνου Νικόλαος, Μέγρης Χρήστος, Γεροντάκος Ανδρέας, Οικονόμου Ανδρέας, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Ανθυπολογαγή, Λάζου Γκύλου Αργύριος, Παρασκευάς Απόστολος, Χαρίσης Ευάγγελος, Μιλιώνης Γαβριήλ, Κολέφας Βασίλειος, Καστιζιαράκης Χαράλαμπος, Βόγδος Μιχαήλ, Μαζαράκης Νικόλαος, Βασιλείου Γεώργιος, Βοσινάκης Θεόφιλος, Άνινος Πέτρος, Καζαλάκης Εμμανουήλ, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Αντιπασπιστές, Μέρμπιμ Γκάς Κωνσταντίνος, Γεωργόπουλος Αργύριος, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Λοχίες, Αγγελίδης Σταύρος, Δελιπούλος Μιχαήλ, Χανδαρίδης Δημήτριος, Νίκας Αδαμάντιος, Δουμάκης Ιωάννης, Πολύβας Αύγουστος, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Ενωματάρχες, Καναβός Θωμάς, Λατοβάρδος Εμμανουήλ, Αλεξόπουλος Ανδρέας και άλλοι 16 υπαξιωματικοί στρατού χωροφυλακής και ταγμάτων εθνοφυλακής. Απόντες,
έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Δεκανής, Σερβίνης Παύλος, Μουρατίδης Αβραάμ, Ασλανίδης Μιχαήλ, Γκέκας Ευρυπίδης, Κανέλης Αριστοτέλης, Γράτσιος Βασίλειος, Γιφτόπουλος Παντελής, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Χωροφύλακες, Παπαδόπουλος Δημήτριος, Γιαγκούλας Παντελής, Κουσμανίδης Ηλίας, Παυλίδης Αθανάσιος, Πασκάρης Αντώνιος, Γεωργόπουλος Λάζαρος, Μόδεστος Γεώργιος, Σακελάρης Δημήτριος, Κοσμίδης Κοσμάς, Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Στρατιώτες, Λιατόπουλος Λάζαρος, Κάικος Αναστάσιος, Θεοδοσίου Φιλότας, Σερβίνης Χρήστος, Παρασκευαΐδης Σπυρίδων, Αγγελίδης Ελευθέριος, Βογδανίδης Βασίλειος, Αλεξάνδρου Δημήτριος, Γιαγκούρης Παντελής, Μάικος Αναστάσιος, Πανόπουλος Περικλής, Αλβάνος Σωτήριος, Μπουρέκας Βασίλειος, Φινιρίδης Σάβας, Τζούνας Θεόδωρος, Κώστας Δημήτριος, Γούλιος Στέφανος, Φωτόπουλος Ανδρέας, Νιάρος Ιωάννης, Σερβίνης Παύλος και άλλοι 493 οπλίτες στρατού, χωροφυλακής και ταγμάτων εθνοφυλακής. Απόντες, έπεσαν ηρωικώς μαχόμενοι υπερπίστεως και πατρίδος. Χαιρετισμός του Προέδρου της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, υποστρατηγού 1 Αποστρατρία, κύριο Δεβούριο Ιωάννη. Πραγματοποιούμε και φέτος το ετήσιο προσκυνηματικό μας ταξίδι σε μία από τις επάρξεις του ελληνικού βορρά, την ελληνική Φλόρινα. Τα χώματα, ο προελληνικός στρατός και οι κάτοικοί του της πόλης έσωσαν την ακεραιότητα της Μακεδονίας και την τιμή της Ελλάδος. Σήμερα είναι η μέρα μνήμης, πόνου και περιοσυλλογής. Αυτή τη μέρα θα γονατίσουμε και πάλι όπως κάθε χρόνο και θα ανάψουμε ένα κερί για τους πεσόντες υπέρ πατρίδος. Εδώ, στο στρατιωτικό κημητήριο, κοντά στο εκκλησάκι του Αγίου Γεωργίου. Το σημερινό αυτό κεράκι που θα καίει για τις ψυχές των παλικαριών των ηρώων που έπεσαν στις μάχες 12 έως 14 Φεβρουαρίου και σε άλλες ημερομηνίες και θα μας κάνει κοινωνούς των δρόμενων εκείνης της παγωμένης νύχτας. Ο Εθνικός Στρατός εξετέλεσε εκείνη τις τρεις ημέρες την αποστολή του με την καθοδήγηση του διοικητού της Μεναρχίας του υποστράτηγου Παπαδόπουλου του επωνομαζόμενου Παππού. Η μάχη της Φλόρινας εύστοχα χαρακτηρίζεται πολύ νεκρή, μετρώντας συνολικά 1.100 περίπου νεκρούς και άλλους τόσους τραυματίες. Το δίδαγμα και τη σημαντικότητα της νίκης στη μάχη της Φλόρινας τονίζονται από τον τότε αρχιστράτηγο Αλέξανδρο Παπάγο σε συγχαρητήρια επιστολή του προς όλους όσους ανέλαβαν και συμμετείχαν στην υπεράσπιση της πατρίδας, αλλά και από τις βιωματικές εμπειρίες που κάθε χρόνο μας μετέδιδε ο στρατηγός Κόρκας, ο αείμνης ο στρατηγός Κόρκας, ο οποίος ευλαβικός προσκυνητής κάθε χρόνο ήταν παρόν στην επέτειο της μάχης. Η ΕΑΣ θα είναι πάντοτε παρούσα σε ένδειξη μνήμης και τιμής, κρατώντας αναμένο το καντιλάκι της θυσίας των ηρώων οι οποίοι έπεσαν υπερπίστεως και πατρίδος. Κατάθεση στεφάνων. Από το βουλευτή Φλόρινας κύριο Παπασωτηρίου Σταύρο. Από τον εκπρόσωπο του Δημάρχου Φλόρινας, κυρίου Γιαννάκη Βασιλείου. Από τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Φλόρινος, κύριο Τάσκα Αθανάσιο.
από τον Πρόεδρο της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, Υποστράτηγο εν Αποστρατεία κ. Δεμβούργιο Ιωάννη. Για τον 14 λόγο ορεινών καταδρομών από εκπρόσωπο της Λέσχης Ειδικών Δυνάμεων Νομού Φλόρινας. Από την Ένωση Αποστράτων Αεροπορίας. Από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Αθηνών. Από το Σύνδεσμο Εφέδρων Αξιωματικών Φλόρινας. Από εκπρόσωπο του Συλλόγου Αποστράτων Σωμάτων Ασφαλείας Νομού Φλόρινας. Από τη Λέσχη Ειδικών Δυνάμεων Νομού Φλόρινας. Από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εθνικής Αντίστασης ΠΑΟ. Από το Σύνδεσμο Καταδρομέων και Ιερολογητών Μακεδονίας. Από το Πατριωτικό Σύνδεσμο Μονάχου. Για την Βασιλική Ένωση Ελλάδος.